Ο Παύλος Ομπόφτσης που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στην Ελλάδα, στο Άλμα Εις Μήκος, είναι στην παρέα μας. Παύλο, πολλά συγχαρητήρια. Μας ακούει, Παύλο? Ναι, ακούω. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και τα συγχαρητήριά μας και στον Κώστα Βρανά, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 μέτρα. Ελπίζω να τον φιλοξενήσουμε αύριο. Είπα να σας μοιράσω σήμερα και αύριο. Τα δύο αυτά μετάλλια μαζί με την προσπάθεια των υπόλοιπων παιδιών φέρνουν, Παύλο, τον Ηρακλή στην τρίτη θέση, που νομίζω είναι σπουδαίο. Έναν Ηρακλή που στη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν πρώτη δύναμη στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι κοντά είστε, δεν είστε πολύ μακριά για να το καταφέρετε και πάλι. Και... ναι, παρακαλώ. Ναι, πήγαμε πολύ καλά. Πήγαμε πολύ καλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Φέτος είχαμε καλά πλασταρίσματα, όλα τα παιδιά προσπάθησαν, είχαμε επιτυχίες εκτός από τα δύο μετάλλια και οι σκυτάλες πήγανε πολύ καλά που δίνουν διπλούς βαθμούς, οπότε είχαμε αυτό το πλασάρισμα την τρίτη θέση μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Για σένα, για όσους ασχολούνται μαζί σου και ξέρουν τη δουλειά που κάνεις, ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά το περίμενα, έχουμε ξαναμιλήσει, έχεις δείξει δείγματα γραφής, φαντάζομαι το ήθελες πολύ, τα κατάφερες. Δεν ξέρω αν μπορείς να γλυκοκοιτάξεις και την πρώτη θέση στο άμεσο μέλλον. Αυτός ήταν ο στόχος μου και πριν τον αγώνα, γιατί ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάντα με σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά μέχρι να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχα την πρώτη επίδοση. Είχα κάνει 16-55 στους προηγούμενους αγώνες και κάνει 16-52 φωτιά μισθές. Στον αγώνα μέσα έκανε καλύτερο άλμα, με κέρδισε, έκανα εγώ την προσπάθειά μου, είχα ένα άκυρο άλμα το οποίο ήταν γύρω στα 16-90, αλλά ήταν άκυρο, που ήταν πάρα πολύ ωραίο άλμα, θα μπορούσε να μου δώσει την πρώτη θέση. Δεν πειράζει όμως, χάρηκα τον αγώνα μου, το ευχαριστήθηκα, σίγουρα ήθελα την πρώτη θέση, αλλά... Απέναντι σε έμπειρο αντίπαλο, έτσι. Απέναντι σε έμπειρο, ναι. Που νομίζω ότι σιγά σιγά θα φεύγει και εσύ γρήγορα γρήγορα θα έρχεσαι και η πρωτιά δεν θα αργήσει να έρθει στο τριπλούν. Εγώ θα επιμένω. Ναι, το ξέρω. Θα συνεχίσω την προσπάθεια και θα επιμείνω. Ναι, το πιστεύω. Μέσα στα επόμενα χρόνια του χρόνου πιστεύω ότι υγεία να έχουμε, όλα να πάνε καλά, θα βρεθώ στην κορυφή. Τα τελευταία δύο χρόνια το ονοματεπώνυμο Παύλος Μπόφτσης έρχεται στα χείλη μας ή το διαβάζουμε στα γραφόμενα με το σήμα του Ηρακλή. Φυσικά εύχομαι, Παύλο, να είναι όχι δύο που ασχολούμαστε μαζί σου, να είναι 202 που λέει ο λόγος. Τι χρειάζεται για να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν είναι και εύκολο το τριπλούν, είναι από τα δύσκολα του στίβου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αγώνα, έχει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις και πολλούς τραυματισμούς. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν αγαπάς αυτό που κάνεις και το κάνεις με χαρά, με αγάπη, πηγαίνεις κάθε μέρα στο γήπεδο, στην προπόνηση, με διάθεση, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα έρχονται με πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θέληση, επιμονή, υπομονή, είναι δύσκολος. Ο στίβος είναι ατομικό αγώνισμα. Υπάρχει μια μοναξιά, μια μοναξιά υπάρχει. Υπάρχει, ναι, αλλά εντάξει, έχω τον προπονητή μου, έχω τους συναθλητές μου, είμαστε καλή ομάδα, κάνουμε παρέα και εκτός γηπέδου, έχουμε καλές σχέσεις, οπότε περνάμε καλά. Και μιας το γενίκευσες και χαίρομαι που λες και για την υπόλοιπη ομάδα και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η τρίτη θέση είναι σπουδαία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για το στίβο του Ηρακλή και τους άντρες. Με τους υπόλοιπους είστε σε καθημερινή επαφή στο καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό? Κάθε μέρα είμαστε στο βοηθητικό. Είστε μαζί. Πρωί-απόγευμα κάνουμε μαζί προπόνηση. Άρα το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Δεν βρεθήκατε μια μέρα, πήγατε στην Πάτρα και είπατε να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Όλο το χρόνο, κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, τους βλέπω στο γήπεδο. Δεν κάνουμε το διαγώνισμα. Ο ένας κάνει αντοχή, ο άλλος κάνει sprint, εγώ κάνω άλματα. Βλέπουμε, κάνουμε την πλάκα μας, ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον. Κάνουμε έναν αγώνα όλοι μαζί. Ο Ηρακλής εν τη ενώση. Έτσι. Να πούμε και για τον Ιάσονα τον Ιωαννίδη, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση, λίγο άγγιξε το μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια και το μετάλλιο του, ναι, Κώστα Βρανά που ελπίζω να το φιλοξενήσουμε αύριο. Παιδιά που επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έτσι.
Ναι, ναι, το γνωρίζω τα παιδιά. Ο Βρανάς η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Πρώτο του μετάλλιο σε Πανέλληνο Πρωτάθλημα Ανδρών. Έκανε πολύ καλή κούρσα. Και ήρθε αυτό το μετάλλιο. Η Άσονα ήταν κοντά στο μετάλλιο, είχε την τέταρτη θέση. Έχει κατακτήσει στο παρελθόν μετάλλια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Δεν του βγήκε χθες. Κοντά ήταν. Πολύ κοντά ήταν. Ήτανε κοντά, ναι. Είχαμε το ατομικό ρεκόρ για τον Ηρακλή, το Σπάνδο. Όνομα και πράγμα ο Ηρακλής. Που έχει 48-21 στα 400 μέτρα ανδρών, τερμάτισε 7ος. Όλα αυτά φέρανε πόντους που οδήγησαν τον Ηρακλή στην τριάδα, έτσι. Έτσι, ναι, ήταν μαζί με τον Ηρακλή Σπάνδο, ήταν η τέταρτη θέση στη σκητάλη στο 4x100 ναι. των ανδρών, mm-hmm. με καλή επίδεση κιόλας, 41-96, και η πέμπτη θέση στο 4x400. Ναι, κοντά στα μετάλλια κι αυτά. Κοντά στα μετάλλια. Ναι, 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 σίγουρα. Για σένα τι να περιμένουμε, γιατί πλέον σε παρακολουθούμε, δεν χάνουμε αγώνα. Ωραία, χαίρομαι. Εγώ τώρα περιμένω αν θα με δεχτούν σε έναν αγώνα που γίνεται στις 25 Αυγούστου στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Mm-hmm. Είναι ένα διεθνές meeting. Και μετά είναι στις 2 Σεπτεμβρίου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Αυτούς τους δύο αγώνες κατά πάσα πιθανότητα θα κάνω. Και μετά αν είμαι μέσα στην 32 του κόσμου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Εκείνο είναι πότε είναι, Παύλο? Εκείνο είναι 27 Σεπτεμβρίου, αρχίζει με 5 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη αγωνιστική σεζόν φέτος, γιατί στην Ντόχα Αύγουστο δεν θα μπορούσε να γίνει αγώνας, οπότε το πήγανε πιο αργά για να είναι λίγο πιο φυσιολογικές οι καιρικές συνθήκες. Εκεί σίγουρα θα στραφούν πολύ περισσότεροι πάνω σου, γιατί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και στο Βαλκανικό εγώ εκεί μυρίζομαι μετάλλιο, οπότε θα ξανασχοληθούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Ημερομηνίες για το Βαλκανικό, Παύλο? 2-3 Σεπτεμβρίου. 2-3 Σεπτεμβρίου. 2-3 Σεπτεμβρίου. Και μετά σχεδόν στο καπάκι είναι κοντά το παγκόσμιο, έτσι, στην Ντόχα. Ναι, ναι. Αρκεί να είμαι... Βασικά αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να βγάλω το άλμα που έβγαλα το Σάββατο, να είναι έγκυρο. Αυτό. Ξέρεις για πόσο έγκυρο. Ήταν άκυρο, για πολύ, για λίγο? Ναι, ρώτησα μετά, ήταν 4-5 πόντους άκυρο. Δεν το μετρήσαμε, απλά όλοι που συζητούσαμε μετά τον αγώνα μου έλεγαν αυτό, τι αλματάρα ήταν αυτό το δεύτερο. Ήταν γύρω στα 16-90. Αποδεικνύει ότι το έχεις, αρκεί να σου βγει εκείνη τη στιγμή. Ναι, έτσι. Με αυτό το άλμα έγκυρο πηγαίνω στο παγκόσμιο. Ναι. Και με αυτό το άλμα έπαιρνες και το χρυσό. Ναι, έτσι. Και ο αντίπαλός σου θα ήταν αυτό στη δεύτερη θέση. Εντάξει, έχεις μέλλον, έχεις πολύ μέλλον και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις ο Αντώνης Μάστορας του Ηρακλή πολύ γρήγορα. Και το λέω αυτό γιατί ο Αντώνης μας έφερε πολλές διακρίσεις και μετάλλια και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε άλλο άθλημα βέβαια, στο ύψος. Αλλά νομίζω ότι ήδη τη σκυτάλη την έχεις πάρει, ο Αντώνης που συνεχίζει ως προπονητής. Ναι, σε άλλο αγώνισμα, αλλά με τον ίδιο προπονητή, έτσι. Να το πούμε αυτό, βέβαια, να το πούμε. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Πολύ δουλειά, ναι. Πολύ δουλειά. Εσύ πάρα το ξέρεις, δουλειά. Εγώ το λέω άνετα εδώ που είμαι στο στούντιο. Εσύ το ξέρεις αυτό. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έχω γνωρίσει και το πιο σημαντικό είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ προπονητή-αθλητή και η επικοινωνία που μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει εξέλιξη και των δύο. Για έναν άνθρωπο που όσοι γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν, ήταν χρόνια γυμναστής του βολεϊκού Ηρακλή, του μεγάλου βολεϊκού Ηρακλή, τότε με τους τίτλους και τα πρωταθλήματα. Ναι, και ναι, που τότε, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει προσωπικά συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως εσύ, όπως ήταν ο Αντώνης και άλλα παιδιά. Και όπως είναι ο Κώστας ο Πανιώτης, βεβαίως. Ο οποίος κατέξει το σημαίνιο μετάλλιο στον κλειστό στίβο φέτος. Βεβαίως. Και τα αποτελέσματα τα λένε όλα, έτσι. Τι να συζητάμε. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι και για το ασημένιο και μετάλλιο. Και να είσαι καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.